Μοναγός χτυπάει τις καμπάνες του κελιού μέσα από χειροποίητο σύστημα πλήκτρων. Αργυροχρυσοχώος ιερομόναχος στο εργαστήριό του. Η μοναχή Επιφάνιος και Σπυρίδωνας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Πανηγυρικής Τράπεζας. Είναι μερικά μόνο από τα εντυπωσιακά φωτογραφικά κλικ μιας νέας συλλογής που εγκαινιάστηκε στην αγιορητική εστία. Οι φωτογραφίες έχουν γίνει πριν 25 χρόνια. Το 1994 βρέθηκα στην Πανήγυρη της Κήτης και με αφορμή για την σχέση που είχα με τον Διάκονο Νεκτάριο, που ίσως θα γινόταν χειροτονία του. Πάρα πολύ με βοήθησε η αγάπη και η ανεκτικότητα των μοναχών τη στιγμή που βρέθηκα μπροστά τους για να γίνουν αυτές οι φωτογραφίες. Δηλαδή, δεν με φόβησαν καθόλου, ούτε δείξαν κάποια δυσαρέσκεια για τα λίγα δευτερόλεπτα αυτά. Ξεκινάει η εορταστική χρονιά, τα 20 χρόνια της αργυρωτικής εστίας. Τα γιορτάζουμε με την έκθεση ενός εξαιρετικού φίλου για πολλά χρόνια στην Κρατική Ορχήστρα, ένας εξαιρετικός μουσικός, αλλά και ένας εξαιρετικός φωτογράφος στον ελεύθερο του χρόνο. Έχει πάντα μία, δύο, τρεις κάμερες. Έχει φωτογραφίσει τα σφαγεία, τα βυρσοδεψία, το λιμάνι, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά νομίζω η πιο αγαπημένη του δουλειά είναι αυτή που εγκαινιάσαμε σήμερα από ένα ταξίδι του πριν από 25 χρόνια στο Άγιο Όρος. Στο πλαίσιο της χειροτόνησης ενός εξαδέρφου του, έβγαλε μια σειρά από εξαιρετικές φωτογραφίες. Τις κρατούσε 25 χρόνια. Ο φωτογράφος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956. Σπούδασε φλάουτο στο Κρατικό Οδείο και εργάστηκε στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Από το 1978 ασχολείται με την καλλιτεχνική φωτογραφία. Η ιδιαιτερότητα της έκθεσης αυτής είναι ότι δεν αναφερόμαστε στα 20 μοναστήρια του Αγίου Όρους που έχουμε παρουσιάσει όλα αυτά τα χρόνια σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά μιλάμε για μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή του Αγίου Όρους, την έρημο του Αγίου Όρους όπως είναι γνωστή. Είναι η σκήτη της Αγίας Άνης και η μικρά Αγία Άννα, σε κελιά τα οποία μένουν λίγοι μοναχοί, και έτσι με αυτόν τον τρόπο προβάλλουμε και αυτή τη μορφή του μοναχισμού, τον αναχωρητισμό όπως λέμε, όπου πλέον δεν είναι πολύ διαδεδομένη σε όλες τις περιοχές. Δουλεύω στο Όρος εδώ και 37 χρόνια. Ξέρω ότι συνήθως το ενδιαφέρον των προσκυνητών εστιάζεται στα μοναστήρια περισσότερο. Αυτή η έκθεση δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να προσεγγίσει μια πιο μυστική όψη του Αγίου Όρους. Είναι η λεγόμενη έρημος η Αγιορείθικη στην περιοχή της Λαύρας. Η εστία κάνει αυτό που πρέπει. Όμως εμείς νομίζω, σαν Θεσσαλονικείς, οφείλουμε πολλά στην εστία που αναδεικνύει το έργο του Αγίου Όρους. Και ο ελληνισμός ολόκληρος, όχι μόνο η πόλη της Θεσσαλονίκης, οφείλουμε πολλά στο Άγιο Όρος και σε όλους αυτούς τους Αγίους που βλέπουμε στις φωτογραφίες. Είναι εξαιρετικό που έχουμε μια τέτοια έκθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη στην Αγιορητική Εστία. Εξάλλου είναι γνωστό το έργο εδώ και 20 χρόνια της Αγιορητικής Εστίας. Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση και προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να δει την έκθεση. Η έκθεση είναι ανοιχτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό έως στις 4 Απριλίου στον εκθεσιακό χώρο της Αγιορητικής Εστίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.